Τον τρόμο και μάλιστα στην πολυσύχναστη οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στην περιοχή των δικαστηρίων, έζησε προς στιγμήν μια 18χρονη, η οποία ενώ περπατούσε ανυποψίαστη, είδε έναν άνδρα να κινείται απειλητικά προς το μέρος της, κρατώντας ένα αυτοσχέδιο ρόπαλο. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, άρχισε να φωνάζει και ο δράστης αιγυπτιακής καταγωγής τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης των Χανίων. Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση και μέσα σε λίγα λεπτά ο δράστης είχε συλληφθεί. Μιλώντας για τα Χανιά, προσωπικά εγώ δεν ακούω γενικά συχνά τέτοια περιστατικά. Δηλαδή τώρα το μαθαίνω πρώτη φορά. Μια στο τόσο. Αλλά εννοείται, ξέρω εγώ, καθένας. Και πόσο μάλλον όλα αυτά που ακούγονται τώρα, δυστυχώς. Ειδικά και στα Χανιά, είναι μια πόλη που έχουμε μάθει από πολύ μικρή να περπατάμε ελεύθερα και ανοιχτά. Την ίδια ώρα πάντως το περιστατικό προβληματίζει, με δεδομένο μάλιστα πως συνέβη σε μια περιοχή με μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Σε σχέση με το κομμάτι της προφύλαξης, νομίζω ότι πάντα είναι επίκαιρο, ανεξάρτητα με το που είμαστε. Πρέπει να κρατάμε, ας το πούμε, αποστάσεις, πρέπει να προσέχουμε, ειδικά το βράδυ, ειδικά οι γυναίκες που έχουν στοχοποιηθεί τον τελευταίο καιρό. Και νομίζω πως είναι ένα συγκυριακό περιστατικό, δεν ξέρω αν έχει προηγούμενα. Ελπίζω να μην έχει επόμενα. Και να προσέχει οπωσδήποτε και μικρούς και μεγάλους, δυστυχώς, γιατί και τα παιδιά μας έχουν πάρει στραβό δρόμο. Λόγω καταστάσεων, λόγω προβλημάτων, λόγω του ιού, υπάρχουν πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Αντιμετωπίζουν μικροί-μεγάλοι, δυστυχώς. Ο Αιγύπτιος 41 ετών, που ζει νόμιμα στην Ελλάδα, εντοπίστηκε άμεσα και προσήχθη στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου και κρατείται, για να παραπεμφθεί στο αυτόφορο.